Άγιο, είχε ένας άνδρας ο οποίος χτες το μεσημέρι, ενώ περπατούσε αμέριμνος επί του πεζόδρομου της οδού Χάνδακος στο Ηράκλειο, έπεσε σε φρεάτιο βάθους 3 μέτρων και δεν τραυματίστηκε καθόλου. Το ατύχημα συνέβη μέρα μεσημέρι και η πτώση του έγινε άμεσα αντιληπτή από τους καταστηματάρχες που άκουσαν κάποιον να φωνάζει βοήθεια. Στο σημείο κλήθηκε τόσο η πυροσβεστική όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κατά τις 2 ακούσαμε ένα θόρυβο. Κάποιος ζήταγε βοήθεια, βγήκαμε έξω, δεν είδαμε κανέναν και ξαφνικά ακούσαμε ένα θόρυβο από κάτω από το φρεάτιο που είχε πέσει ο άνθρωπος. Ναι. Πάτησε πάνω στο φρεάτιο και πέρασε στο υπόγειο. Είχε όμως αισθήσεις του, Ήταν μια χαρά. Του βάλαμε μια σκάλα, αλλά επειδή ψιλοπαραπάταγε από το στρες του, είπαμε να μην ανέβει, να έρθει η πυροσβεστική καλύτερα. Βγήκε ο άνθρωπος, πήγε το φαγητό πάνω στο παιδί του. Κατέβηκε και μετά έπεσε κάτω. Ναι. Μέσα στο φρεάτιο. Ένα θόρυβο τεράστιο. Βγήκαμε έξω, είδαμε. Βοήθεια, έλεγε, φαντάζομαι. Ναι. Λιποθύμησε. Και μετά ήρθε η πυροσβεστική, τι έγινε. Ναι. Ήρθε η πυροσβεστική. Ψάξαμε εδώ στη γειτονιά να βρούμε σκάλα. Δεν βρήκαμε. Ήταν πολύ, πολύ ψηλά, δεν έφτανε η σκάλα. Δεν έφτανε η σκάλα, οπότε ήρθε η πυροσβεστική και τον έβγαλε. Ο άνδρας, ο οποίος παρά την πτώση είχε τις αισθήσεις του, κατάφερε να ανέβει μόνος στον πεζόδρομο με τη συμβολή της ειδικής σκάλας που του παρήχαν οι άνδρες της πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του. Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς δεν τραυματίστηκε καθόλου, ωστόσο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.